Οι έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών δεν άφησαν ανεπηρέαστη την Κρήτη, στην οποία δημιουργήθηκαν αρκετά προβλήματα. Στον ομό Χανίων, τα σημαντικότερα προβλήματα παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο. Μάλιστα, στο ύψος της Καλλιδονίας του Δήμου Πλατανιά, η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετή ώρα λόγω κατολισθήσεων. Συνεργείο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης έσπευσε στο σημείο προκειμένου να απομακρύνει τα χώματα και τις πέτρες από το οδόστρωμα. Ενημερώθηκα από το πρωί, έχουν πάει τεχνικές υπηρεσίες, είναι ενημερωμένη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Είμαι καθοδόν εκεί και πιστεύω, ας πούμε, σε λίγες ώρες να έχουμε αποκαταστήσει τις ζημιές. Μήνας Ιούνιος και δεν σταματούν οι βροχοπτώσεις. Απρόσμενες λοιπόν βροχές, καταρροκτώδεις στο δυτικό μέρος της Κρήτης πάλι, στο σημείο από του Δήμου Πλατανιά μέχρι το δικό μας Δήμο, τεράστιος όγκος νερών, έφερε ως συνέπεια την κατολισθήση στο ύψος της Εθνικής. Με ενημερώσαν πρωί-πρωί οι υπηρεσίες πυροσβεστικής και αστυνομία. Επικοινώσαμε τον κύριο Βουλγαράκη, ο οποίος έδωσε άμεσα εντολή και επισκεφθήκαν την περιοχή υπηρεσίες του και γίνεται η αποκατάσταση και η άνοιξη του δρόμου, διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια εισρωή κόσμου προς το Δήμο Κισάμου και στις ευρύτερες περιοχές του Φαλασσάρνων, του Ελαφωνησίου και του Μπάλου. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων κρατούν σε εγρήγορση τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας. Την ίδια ώρα, όπως επεσήμανε ο Δήμαρχος Κισάμου, Θοδωρής Σταθάκης, οι πληγές από τη σφοδρή κακοκαιρία που είχε πλήξει το νησί τον περασμένο χειμώνα παραμένουν ανοιχτές. Θεωρούμε ότι τα φαινόμενα, βέβαια, λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα συνεχιστούν και αύριο και όπως το βλέπετε κιόλας. Ελπίζω να μην έχουμε συνέχιση των φαινομένων και να υπάρχει ήπια. Φυσικά και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο δρόμο, αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι κάτι που να αντιμετωπίσουμε. Βέβαια, το λυπηρό είναι ότι ακόμα δεν έχουν καταλαγιάσει πληγές, ακόμα δεν έχουν πάρει μια χρηματοδότηση για τις ζημιές από το χειμώνα και έχουμε καλοκαίρι με νέες ζημιές και πλημμύρες. Εν τω μεταξύ, αν και ο Εθνικός Θερμός Αμαριάς άνοιξε κανονικά το πρωί, λίγο μετά τις 9 η Διεύθυνση Δασών αποφάσισε το κλείσιμο του φαραγγιού λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.